Φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε animation ένα text με το volume modifier και το morpher. Να δείχνουμε εδώ πέρα. Να πατήσω εδώ να ανοίξει. Έχω κάνει αυτό εδώ και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Θα το κλείσω αυτό εδώ. Θα πάω εδώ στα spline και στο text. Θα γράψω 3D. Θα αλλάξω την γραμματοσειρά εδώ πέρα. Να βάλω μια καλλιγραφική αυτή εδώ. Και θα πάω εδώ στα modifier να βάλω όχι extrude, θα βάλω ένα bevel profile. Θα πάω σε αυτό το βουλού και στο extrude εδώ θα βάλω 20. Και ίσως και λίγο μεγαλύτερο να βάλω 30. 30 να μου πάρει και την άλλη γραμμή εδώ. Αν έρθω σε αυτό το βουλού εδώ τώρα θα δούμε ότι από την από εδώ πλευρά είναι στρογγυλεμένο και από την άλλη δεν είναι. Θα βάλω level κάποια από την άλλη, να ανοίξω και το profile editor. Βλέπουμε ότι έχει γωνία εδώ, θα το κάνω convex. Ok. Και στρογγύλεψε λίγο. Θα το δώσω και λίγο όγκο, έτσι θα είναι πιο ενδιαφέρον. Θα το πάω στο κέντρο. Και σε αυτό το βιβλίο εδώ πέρα τώρα θα πάω πάλι στα spline και στο line. Θα πατήσω S για το snap και θα βάλω κάποια line εδώ πέρα, έτσι. Θα μπορούσα να βάλω και ένα να τα κάνω copy, αλλά καλύτερα έτσι, και ένα εδώ πάνω. Και κάθετα, τα οποία αυτά θα τα κάνω copy. Βαριέμαι τώρα να μέσω αυτό έτσι. Τόσο πολλά. Αυτά είναι τα θέλω. Και μου έχουν μείνει αυτά. Θα πάω και εδώ στο line ξανά. Και εδώ θα βάλουμε αυτά τα δύο μόνο. Και έχουμε όλα αυτά τα line. Να πενεργοποιήσω το snap. Θα πάω να τα επιλέξω όλα. Και στα modifier εδώ θα βάλω ένα extrude. Θα το τραβήξω έτσι εκεί. Θα επιλέξω όλα αυτά. Θα τα τραβήξω λίγο πίσω. Και θα τα κάνω convert to editable body. Επιλέγοντας ένα τώρα από αυτά, δεξί κλικ, θα κάνω attach, line και θα τα κάνω όλα ένα αντικείμενο. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν γίνει όλα ένα αντικείμενο. Θα πάω εδώ στα standard, common object, procuter, θα κλικάρω εδώ πέρα και pinch το object. Κλικ πάνω στο τέξτο. Θα κάνω delete και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ctrl Alpha, convert to editable poly και εμφανίζεται αυτό εδώ το text. Τώρα θα πάω στα standard ξανά, να βάλω ένα sphere. Σέχνουμε εδώ θα βάλω 16, το radius θα το αφήσω προς το παρόν όσο έχει και στο text μου εδώ πέρα με δεξί κλικ θα πάω attach ξανά line
εκτός από το σφυρί και τα κάνω attach. Και γίνονται όλα ξανά ένα αντικείμενο. Αν πατήσω F4 βέβαια θα δούμε ότι είναι χωρισμένο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό προς το παρόν. Θα πάω να βάλω το volume select. Vertex. Select by mesh object node με το sphere και soft selection και βλέπουμε ότι επηρεάζει αυτή εδώ την επιφάνεια και αυτή εδώ που γίνεται το πορτοκαλί αυτό. Ξανά στα modifier να βάλω ένα author εδώ θα βάλω ένα και πηγαίνοντας εδώ στο element, Ctrl Alpha, δεξί κλικ στο scale και δεξί κλικ εδώ στο 100 που λέει, σε 100 και θα το κάνω 0, θα εξαφανίσω τον όρο. Ξανά στο Morpher τώρα και στο state εδώ, το κάνω αυτό 2 και το 1 θα το μεγαλώσω στο 100%. Αν πάω στο volume select ξανά και κάνω invert, θα διαλέξω το σφύρι εδώ, δεξί κλικ, object properties, display box, να μην το βλέπω, θα δούμε ότι έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Μια χαρά μέχρι εδώ, να πάω extended perimeters, να κάνω ένα τόρος εκεί πέρα έτσι πιο μικρό εδώ θα το φέρω κάπου εκεί θα το μαζέψω το λεσκευμένο scale και λίγο πιο πίσω μια χαρά μου φαίνεται. Δεξί κλικ convert το edit από πόλη 2 να πάω εδώ στα edge θα κλικάρω εδώ πέρα 1 και θα κάνω loop δεξί κλικ create shape linear και delete τώρα delete και βλέπουμε μας μένει αυτό το line εδώ πέρα θα πάω στο sphere animation, constraint, path constraint και θα διαλέξω αυτό εδώ το shape που μας έδινε και αν βάλω τώρα εδώ το animation να παίξει να πάει λίγο γρήγορα βέβαια με Ctrl Alt και δεξί κλικ θα μεγαλώσω το timeline μου σε 300. Θα πάρω αυτό το keyframe εδώ που θα δραματίσω και όπως βλέπω θα χρειαστεί να μικρύνω και λίγο το sphere οπότε θα πάω κάπου εκεί το radius να μικρύνω και λίγο το segment εδώ και εάν βάλουμε τώρα το animation θα δούμε ότι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι σαν αυτό που είδαμε στο βιντεάκι πριν. Για να γίνει κάτι παρόμοιο, θα κάνουμε ένα clone, copy εδώ πέρα και τώρα στο δεύτερο μας αυτό να το κάνω view και το πρώτο να το κάνω ένα. Το αρχικό μας δηλαδή, στο 2 λοιπόν, θα πάω εδώ Wall Select και θα βάλω Invert. Αν πάω και στα Material, για να δούμε και την διαφορά, τώρα θα βάλω ένα Standard στο βιντεάκι που είδαμε χρησιμοποίησε κάποιο άλλο. Θα βάλω μες στο ένα λευκό Assign Material Selection, με Swift θα κάνω ένα copy και αυτό το κάνουμε κόκκινο εδώ πέρα έτσι και στο βάλουμε κόκκινο.
τεράστιο σχόλιο. Να το δούμε. Θα δούμε ότι έχουμε αυτό τώρα το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστώ όσους παρακολούθησαν. Να είστε καλά, γεια σας.